Την 25η Ιανουαρίου του 2018, η μέρα που συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 που ανέδειξαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, επέλεξε ο Γιάννης Βαρουφάκης για να προαναγγείλει την ίδρυση νέου κόμματος. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, που είχε αναλάβει επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα σε 2 μήνες από σήμερα. Με ανάρτησή του στο Twitter, σε ελληνικά και αγγλικά, ο κύριος Βαρουφάκης αναφέρει: «Πριν 3 χρόνια σαν σήμερα, ο λαός έδωσε εντολή για τέλος της χρεοδουλοπαρικίας. Η εντολή αυτή παραβιάστηκε. Τελική ήττα όμως δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει τελική νίκη. Ραντεβού σε 2 μήνες, στις 26 Μαρτίου, για ένα νέο ξεκίνημα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βαρουφάκης. Να θυμίσουμε ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει ιδρύσει το Κίνημα για την Δημοκρατία στην Ευρώπη 2025, γνωστό και ως DiEM25, ένα πανευρωπαϊκό κίνημα με στόχο την μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.